Διάλογοι. Μία εκπομπή για την παιδεία, την υγεία και τον πολιτισμό. Διάλογοι. Κάθε Πέμπτη 1 με 2 το μεσημέρι με τον Αντώνη Βαμιεδάκη στο στούντιο Ρέθυμνο 980. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Όπως κάθε Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι, έτσι και σήμερα κοντά σας η ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογοι. Μέσα από την εκπομπή μας προσπαθούμε και ενθαρρύνουμε συζητήσεις γύρω από κέρια ζητήματα της ζωής, δημιουργώντας μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή ιδεών, παρουσιάζοντας ανθρώπους που προωθούν την καινοτομία στη σκέψη, χτίζοντας γέφυρες συνεργασίας μεταξύ προσώπων και ομάδων. Η εκπομπή μεταδίδεται από το στούντιο Ρέθυμνο 980, το ηχητικό αρχείο είναι διαθέσιμο στο κανάλι της εκπομπής που υπάρχει στο YouTube και στη σελίδα μας στο Facebook με τίτλο «Διάλογοι στο στούντιο Ρέθυμνο». Στον ήχο είναι η Βούλα Ανδρουλιδάκη. Το μουσικό σήμα της εκπομπής είναι σύνθεση του Μανώλη Ανδρέου. Στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Αντώνης Βαμιαδάκης. Φίλες και φίλοι, με τις εξαιρετικές κυρίες που έχω καλεσμένες σήμερα στην εκπομπή μου, θα συζητήσουμε το θέμα «Οικογενειακό δίκαιο και παιδί. Ένομες συνέπειες». Τις προηγούμενες μέρες, αυτό το μεγάλο θέμα απασχόλησε τη δημόσια ζωή της χώρας. Οι αλλαγές του οικογενειακού δικαίου. Μέσα από τις αλλαγές επιχειρείται με ισοπεδωτικές και οριζόντιες ρυθμίσεις να απαντηθούν περίπλοκα και επώδυνα ζητήματα. Μέχρι σήμερα, κάθε παιδί ήταν μοναδικό και στην ιστορία του την εξέταζε ξεχωριστά ο δικαστής, καθιστώντας τις ισχύουσες διατάξεις του οικογενειακού δικαίου από τις πλέον προοδευτικές στην Ευρώπη. Με το νέο νόμο, ο νομοθέτης εισάγει αυθαίρετα και οριζόντια τον ορισμό του συμφέροντος του παιδιού ως το ίδιο για όλα τα παιδιά, αφαιρώντας από τον δικαστή τη δυνατότητα να κρίνει κατά περίπτωση και ανάλογα με τις κοινωνικές, οικονομικές δυνατότητες και τις δυναμικές που αναπτύσσονται σε κάθε οικογένεια. Διαβάσαμε ότι το νέο οικογενειακό δίκαιο υπηρετεί το συμφέρον του παιδιού, ωστόσο δεν απαντά στο πώς αυτό εξυπηρετείται όταν το παιδί υποχρεώνεται εκ του νόμου να επικοινωνεί εξίσου ακόμα και με γονείς κακοποιητές. Η χώρα μας μετρά 12 γυναικοκτονίες το 2020, ενώ το 2019 οι γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας ήταν 4.171. Και την ιστορία να πούμε ότι ο νέος νόμος ήρθε μετά από πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης από μια άγνωστη Επιτροπή Υπηρεσιακών Παραγόντων, αφού πρώτα κατήργησε την νομοπαρασκευαστική επιτροπή που ο ίδιος ο Υπουργός είχε συγκροτήσει με πρόεδρο τον κύριο Τέντε, τέος εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που μαζί με τη συμμετοχή καθηγητών, νομικών και δικαστικών λειτουργών κατέληξαν σε ένα πόρισμα. Το πόρισμα αυτής της επιτροπής δεν το έχει δει κανείς. Φίλες και φίλοι, ο δικαστικός κώδικας δεν αλλάζει κάθε 3 ή 5 ή 10 χρόνια. Ο νόμος του 1983 που ίσχυε μέχρι τώρα για το οικογενειακό δίκαιο ήταν ο προοδευτικότερος στην Ευρώπη, ήταν για την εποχή του μια τεράστια μεταρρύθμιση. Το 1983, θα αναφερθούμε έτσι μια μικρή ιστορία για να θυμηθούμε, ψηφίστηκε επί Υπουργείας Γεώργιου Αλέξανδρου Μαγκάκη και πρόεδρο της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής τον Αριστόβουλο Μάνεση. Δηλαδή μιλάμε για ογκόλυθους της νομικής επιστήμης στην εποχή τους. Και θα μου επιτρέψετε να υπενθυμίσω ότι στο εξωτερικό υπάρχουν ολόκληρες νομικές σχολές ή τμήματα σχολών με τα ονόματά τους. Στο σημερινό νόμο δεν υπάρχουν ανάλογου νομικού εκτοπίσματος άνθρωποι. Για τις αλλαγές του οικογενειακού δικαίου υπήρξε παρέμβαση και από τον ΟΗΕ, που προειδοποιεί για αύξηση της οικογενειακής βίας. Η Ελλάδα πλέον εντάσσεται στις στοχοποιημένες χώρες για την παραβίαση βασικών δικαιωμάτων των παιδιών και των γυναικών. Το θέμα μας δεν είναι τα ζευγάρια που χωρίζουν συνενετικά και συνεννοούνται και συνεργάζονται. Ο νόμος αυτός, από παιδοκεντρικός που έπρεπε να είναι για το συμφέρον του παιδιού, είναι γονεοκεντρικός, δηλαδή βάζει μπροστά το συμφέρον του γονέα. Φίλες και φίλοι, για όλα αυτά θα συζητήσουμε με τις καλεσμένες μου που είναι η κυρία Κέτη Ζαχίλα Καπελώνη, ψυχολόγος. Κυρία Ζαχίλα, καλώς ορίσατε στην εκπομπή Διάλογοι. Γεια σας, χαίρομαι που είμαι εδώ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Η κυρία Κέτη Ζαχίλα Καπελώνη είναι ψυχολόγος με εξειδίκευση στη συμβουλευτική ενηλίκων ζεύγους εφήβων, είναι αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ψυχολόγων Ρεθύμνου, είναι μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ψυχολόγων, έχει συμμετοχή σε πολλά συνέδρια και σεμινάρια της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, της Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Εταιρείας, καθώς και της Ελληνικής Εταιρείας Θετικής Ψυχολογίας. Δραστηριοποιείται εθελοντικά στην εταιρεία Alzheimer Ρεθύμνου, στα Κόπα Ρεθύμνου είναι οι ομάδες οικογενειών που έχουν προβλήματα με το αλκοόλ,
και κατά περίπτωση σε διάφορους φορείς όπως το Σύλλογο Ρευματοπαθών Κρήτης. Έχει εκπαιδευτεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δάφνη 2 για την βία μεταξύ των ερωτικών συντρόφων. Μαζί μας στη συζήτηση είναι και η κυρία Δόξα Κάβαλου, δικηγόρος. Κυρία Κάβαλου, καλώς ορίσατε στην εκπομπή Διάλογη. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εγώ σας ευχαριστώ. Η κυρία Κάβαλου σπούδασε στη νομική σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Δικηγορική άσκηση έκανε στην Αθήνα. Εισήχθη στην Σχολή Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος, όπου και υπηρέτησε ως αξιωματικός λιμενικού έως το 2008, οπότε και παραιτήθηκε. Επέστρεψε στη δικηγορία σε γενικές υποθέσεις, αλλά και με εξειδίκευση σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, είτε με συνανηρικά, είτε με διαζύγια κατά τη δικία. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, κυρία Κάβαλου, ρωτώντας εσάς, αν μπορούμε να αναφερθούμε σε ποιους φορείς ποιοι φορείς εξέφρασαν την ανησυχία τους και διατύπωσαν τη διαφωνία τους σε επιμέρους διατάξεις του νόμου για τον οποίο συζητάμε. Δυστυχώς, κατά την κατάρτιση του νόμου αυτού και μέχρι και την τελική του ψήφιση, όλοι οι φορείς που είναι θεσμικοί και ο ρόλος των οποίων έπρεπε να είχε ληφθεί υπόψη και η γνώμη τους, αγνοήθηκαν. Πρόκειται για την Εταιρεία Οικογενειακού Δικαίου, που είναι οι καθηγητές οικογενειακού δικαίου της Ελλάδας, που έχουν θέση στο οικογενειακό και τοποθετούνται πάντα επί του θέματος αυτού. Μέλη της Εταιρείας Οικογενειακού Δικαίου ήταν και στην νομοπαρασκευαστική, το πόρισμα της οποίας αγνοήθηκε. Είναι η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατά της Βίας, η Ένωση Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων, ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, όπως είπατε και εσείς, δια δύο ανταποκριτιών του δημοσίευσε λίγο πριν την κατάρθρο ψήφιση του νομοσχεδίου την δική του αντίθεση και τις παρατηρήσεις του επί του νόμου αυτού, και φυσικά αντίθεση στο περιεχόμενο του νόμου προέβαλε και η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής πριν την ψήφισή του. Βλέπουμε ουσιαστικά μια μεγάλη αναταραχή στο μεγαλύτερο μέρος του νομικού κόσμου της χώρας μας, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω και εσάς, κυρία Ζαχίλα, για τους επιστημονικούς φορείς της εξειδίκευσής σας στην ψυχολογία. Υπάρχουν και από εκεί φορείς οι οποίοι, αν δεν κάνω λάθος, έχουν αντιδράσει. Θέλετε να μας μιλήσετε? Ναι, σίγουρα. Η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία έστειλε 2-3 επιστολές, οι οποίες, μέσα στις οποίες αναφέρονται ότι οι έννοιες που εμπεριέχει το τότε νομοσχέδιο και νυν νόμος θα διονύσουν αναπόφευκτα τις συγκρούσεις ανάμεσα στις διαλυμένες οικογένειες, και το ότι καταρτίζεται ένας νόμος αυτού του περιεχομένου χωρίς τη συνδρομή των επιστημόνων, μόνο σε σύγχυση και σε δυσλειτουργικότητα μπορεί να οδηγήσει. Επίσης, η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία μιλάει για όχι οριζόντιες και άκαμπτες ρυθμίσεις που πρέπει να μπουν σε σχέση με τα παιδιά και το διαζύγιο, αλλά σε εξατομικεύσεις, και ότι θα πρέπει να υπάρχουν όλες οι μορφές της επιμέλειας. Η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία έστειλε απλώς μια επιστολή τον προηγούμενο χρόνο, που πάλι δεν έγινε μια κλίση ώστε να κάτσουν και οι επιστήμονες να καταθέσουν το δικό τους κομμάτι σε σχέση με τον νόμο. Βλέπω και από την πλευρά της ψυχολογίας ότι υπάρχουν και εκεί έντονες αντιδράσεις. Τώρα να ρωτήσω, κυρία Κάβαλου, τι αλλάζει στο οικογενειακό δίκαιο της χώρας μας και ποιους προβληματισμούς δημιουργεί. Στην τελική, ποιους αφορά αυτός ο νόμος? Μάλιστα. Στα ερωτήματά σας να πω πρώτα τι δεν αλλάζει. Ναι. Δεν αλλάζει αυτό που, τι παραμένει, αυτό, δηλαδή. Αυτό που θέλαμε και μετεπιτάσεως η Εταιρεία Οικογενειακού Δικαίου ζητά από το 2014, ναι, είναι η σύσταση οικογενειακών δικαστηρίων. Στα δικαστήρια αυτά, ιδανικά, θα πηγαίνουν και θα συμμετέχουν ψυχολόγοι, παιδοψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και δικαστές, οι οποίοι στο σύνολό τους θα δρουν συμβουλευτικά προς το ζευγάρι που απευθύνεται για να λυθεί η οικογενειακή του διαφορά, ώστε τελικά να έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα και για το παιδί. Αυτό δηλαδή δεν αλλάζει. Αυτό δεν αλλάζει. Μάλιστα. Δεν συστήνονται οικογενειακά δικαστήρια. Μάλιστα. Αυτό που ζητάμε από το 2014. Επίσης, ιδανικά, θα θέλαμε
σε περιπτώσεις καταγγελίας για κακοποίηση παιδιού, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες, να συγκαλείται αρμόδια επιτροπή άμεσα χρονικά με το συμβάν, αποτελούμενη από όλους τους απαραίτητους και εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς και συγκεκριμένα ενδεικτικά να πω δικαστή, εισαγγελέα, παιδοψυχολόγο, παραστάτες νομικούς των δύο πλευρών, οι οποίοι να εξετάζουν το παιδί και να λαμβάνουν γνώση, να διατυπώνουν αν όντως συνέβη το κακοποιητικό συμβάν, μία μόνο φορά, σε μία μόνο συνεδρίαση, η οποία θα αποτελεί και τη διαπίστωση της πράξης, ώστε το παιδί να μην ταλαιπωρηθεί ποτέ και δεύτερη και τρίτη φορά, όπως συμβαίνει τώρα και θα το πούμε στη συνέχεια. Αυτά λοιπόν τα δύο που ιδανικά θα θέλαμε να συμβούν, δεν συμβαίνουν. Αυτό που λάβαμε είναι προφανώς, όπως είπατε και εσείς, ένα γονεοκεντρικό νομοθέτημα, το οποίο αναμένεται από τη στιγμή που συζητάμε σήμερα να εξειδικευτεί σε βάθος χρόνου και να ερμηνευθεί από καθηγητές πανεπιστημίου, από δικαστές, από συναδέλφους δικηγόρους. Αναμένεται να γίνει διδακτική ύλη στο πανεπιστήμιο. Αναμένεται από αυτού να υπάρχει πλούσια νομολογία από 15 ΝΑΤΟ, οπότε και εφαρμόζονται ουσιαστικές διατάξεις. Και θα δούμε σε βάθος χρόνου πώς ακριβώς θα εξειδικευτούν. Έχουμε δουλειά δηλαδή πάνω σε αυτό ακόμα να γίνει. Εφόσον μου λέτε ότι τώρα ξεκινάει. Τώρα ξεκινάει. Ο νόμος βγήκε, τώρα ξεκινάει η εφαρμογή του. Θα δούμε σε βάθος χρόνου πώς θα αποτυπωθεί στις αίθουσες το αποτέλεσμά του. Όμως αυτό που μπορούμε να εκφράσουμε σήμερα είναι οι προηγούμενες αντιρρήσεις ως προς το τι θα μπορούσε να σημαίνει. Και βλέπουμε από μια απλή ανάγνωση αυτό που και εσείς λέτε, ότι είναι ένα γονεοκεντρικό νομοθέτημα, γιατί βάζει στο κέντρο του τη σχέση του γονιού με το παιδί ή τη σχέση των γονέων μεταξύ τους και όχι το παιδί και το συμφέρον του. Μάλιστα. Μέχρι σήμερα δεν εξειδικευόταν, κυρία Κάβαλο, στο νόμο η έννοια του συμφέροντος του παιδιού. Αφινόταν, όπως προαναφέρθηκε και στον πρόλογο, στον εκάστοτε δικαστή να εξειδικεύσει ποιο ήταν αυτό, ερευνώντας κατά περίπτωση χωριστά. Σήμερα ο νομοθέτης προσέθεσε τη φράση «στο βέλτιστο συμφέρον του τέκνου που εξυπηρετείται ιδίως από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του». Τι προβληματισμούς εγείρει αυτή η τροποποίηση και έχουν ξεσηκωθεί οι νομικοί κύκλοι? Αντιληπτό είναι από μια πρώτη αθώα ανάγνωση της πρότασης που μου κάνατε, ότι τι καλύτερο από το ένα παιδί που μεγαλώνει σε μια υγιή οικογένεια έχοντας και τους δύο γονείς. Αυτό είναι η επιθυμία μας. Οι υγιείς οικογένειες όμως δεν θα χρειαστούν την εφαρμογή του νόμου αυτού. Ο νόμος αυτός έχει μπει για να προστατεύσει τα παιδιά και δει τα κακοποιημένα παιδιά. Τα κακοποιημένα παιδιά στην φράση αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται. Σε αυτή την οριζόντια παραδοχή που έχουν αντιταχθεί όλοι ανεξαιρέτως οι επιστημονικείς φορείς που ανέφερα και η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής, δεν συμπεριλαμβάνονται τα κακοποιημένα παιδιά. Και αυτή τη στιγμή καθιστά αυτό το άρθρο προδήλωσε αντισυνταγματικό, όπως θα συμβεί στις δικαστικές αίθουσες σε περίπτωση που θα χρειαστεί να υπερασπιστούμε το συμφέρον ενός κακοποιημένου παιδιού, αλλά και αντιβαίνουν σε όλες τις διεθνείς συμβάσεις τις οποίες έχουμε συμβληθεί για την προστασία του παιδιού. Ναι, νομίζω ότι εδώ ίσως, κυρία Ζαχίλα, έχετε να μας πείτε εσείς κάποια περισσότερα πράγματα όσον αφορά για τις συμβάσεις για τα δικαιώματα του παιδιού, που από ό,τι φαίνεται καταστρατηγούνται ή κάνουν λάθος. Ναι, έγινε κάποια βελτίωση σε σχέση με τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης σχετικά με τη βία, η οποία μάλιστα κατά σύμπτωση είχε και τη δεκαετή επέτειό της τώρα, η οποία δεν επιτρέπει τη διαμεσολάβηση σε περιπτώσεις οικογενειακής βίας. Εκεί υπήρξε μια βελτίωση. Αυτό όμως που στην ουσία δεν γίνεται καθόλου σεβαστό είναι η διακήρυξη της σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού, η οποία σαφώς επιτάσσει ότι δεν μπορεί να είναι υποχρεωτική η κοινή επιμέλεια πριν να γίνει μια έρευνα για το συμφέρον του παιδιού. Έτσι, αυτό δεν το λαμβάνουμε καθόλου υπόψη και πιστεύω ότι θα έχουμε και διαμαρτυρίες από έχουν αρχίσει να υπάρχουν. Τώρα, μέχρι σήμερα ο νόμος, κυρία Κάβαλου, όριζε στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή άσκησης της γονικής μέρημνας να ρυθμίζεται από το δικαστήριο. Η άσκηση της γονικής μέρημνας μπορεί να ανατεθεί στον ένα από τους γονείς και ορίζοντας συγχρόνως και τον τόπο διαμονής του τέκνου. Αυτό το άρθρο τροποποιήθηκε με την φράση «εξίσου». Ποια είναι η ένσταση των νομικών για τη λέξη αυτή και γιατί έχει ξεσηκωθεί τόσο σάλλος? Η ένσταση των νομικών είναι ότι αυτή η φράση είναι περιττή. Ήδη προβλέπεται η περίπτωση της από κοινού άσκησης της επιμέλειας. Άρα τι θέλει να πει ο νομοθέτης όταν εισάγει τη λέξη εξίσου?
Γίνεται λοιπόν η εικασία ότι εισάγεται η ισόχρονη υποχρεωτική συνεπιμέλεια και η εναλλασσόμενη κατοικία ως επιλογές. Επιλογές για τις οποίες ούτε σίγουροι είμαστε ότι είναι το βέλτιστο στο συμφέρον του κάθε παιδιού, αλλά η επιλογή η οποία αφήνει απ' έξω και μια πλειοψηφία παιδιών για το οποίο σίγουρα δεν είναι το βέλτιστο, όπως ας πούμε τα θυλάζοντα βρέφη και τα βρέφη στην ηλικία μέχρι να αναπτύξουν ένα ασφαλή δεσμό με τη μητέρα τους. Κατά συνέπεια, αποτελεί μία ακόμα οριζόντια επιταγή του νομοθέτη που δεν λαμβάνει υπόψη τη διάκριση του κάθε ενός παιδιού. Τις ιδιαίτερες συνθήκες που ισχύουν σε κάθε οικογένεια. Κυρία Σαχίλα, πάνω σε αυτό θέλω να μείνουμε λίγο. Τα παιδιά και οι έφηβοι μέχρι να δομήσουν έτσι μια ενήλικη ταυτότητα διέρχονται διάφορες φάσεις ψυχικής ρευστότητας, ευαισθησίας, ευαλωτότητας, όπως και να το πει κανείς. Πόσο είναι απαραίτητο να εξασφαλίζονται κάποιες σταθερές συνθήκες, όπως είναι το σχολείο, ο κύκλος των συνομιλίκων, ο κοινωνικός κύκλος τελευταίων του παιδιού, είναι προς το συμφέρον του παιδιού η εναλλασσόμενη κατοικία που από ό,τι φαίνεται επιχειρείται να εισαχθεί πλαγίως? Ναι, αυτό είναι μια σαφής πρόθεση του να τεθεί πλαγίως η εναλλασσόμενη κατοικία. Μιλάμε για τα αυτονόητα μερικές φορές, έτσι. Είναι αυτονόητο το ότι η σταθερότητα χρειάζεται στο παιδί, την έχει απόλυτη ανάγκη. Όχι μόνο όταν είναι υπερβολικά μικρό, που όντως μπαίνει ένα θέμα, ας πούμε, θα παίρνουμε το παιδί από τη μαμά που το θυλάζει και θα το στέλνουμε στο μπαμπά, εντάξει, αρχίζει να γίνεται τραβηγμένη η κατάσταση εκεί, αλλά και για τους έφηβους. Από τις απαρχές της ψυχολογίας, έτσι, από εκείνες τις κλασικές ιστορίες για την ιεράρχηση των αναγκών του Μάσλοου κτλ., η πρώτη έννοια της ασφάλειας είναι, πέρα από από την ικανοποίηση των φυσικών αναγκών, η στέγη, η υγεία και η προστασία. Αυτά έρχονται να διαταραχτούν τώρα. Είναι δυνατόν να έχουμε μία εναλλασσόμενη στέγη και να θεωρούμε ότι αυτό θα είναι παράγοντας σταθερότητας του παιδιού? Είναι λίγο έτσι υπερβολικό. Θέλω να πω κάτι όμως και για τους έφηβους κυρίως, ότι για τους έφηβους έχουμε στην ψυχολογία κάποιες καινούριες προσεγγίσεις σχετικά με την ψυχική ανθεκτικότητα, η οποία πάλι δεν ευνοείται μέσα από αυτές τις καινούριες συνθήκες που θα προκύψουν εκ των πραγμάτων με το νομοσχέδιο. Η ίδια οικογένεια παρέχει στα παιδιά και στους έφηβους τις εμπειρίες και τις ευκαιρίες για να ανακαλύψουν τα θετικά τους στοιχεία, να ενθαρρυνθούν για την αυτοεκτίμησή τους και να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, και το σχολικό περιβάλλον βέβαια επιδρά, αλλά εδώ ερχόμαστε να διασαλεύσουμε αυτές τις βασικές έννοιες που θα μας δώσουν έναν έφηβο με μια ψυχική ανθεκτικότητα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αργότερα κάποιους κλειδονισμούς που ενδεχομένως να προκύψουν, και μία από αυτές είναι προφανώς το διαζύγιο. Έτσι, παρότι δεν αφορά τον νόμο, θα ήθελα να επισημάνω εδώ ότι είναι ένα σημαντικό θέμα η εκπαίδευση της οικογένειας και η στήριξη βέβαια, αλλά και η εκπαίδευση σε σχέση με τα θέματα που απασχολούν τα παιδιά και τα συναισθήματά τους στην περίπτωση που υπάρχουν ριζικές αλλαγές στη ζωή τους, όπως ένα διαζύγιο. Οπότε καταλαβαίνω, πολλά προβλήματα δημιουργούνται. Εν πάση περιπτώσει, μένει να το δούμε και στην πράξη. Μέχρι σήμερα, κυρία Κάβαλο, στην επικοινωνία του παιδιού με το γονέα του, με το γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, ίσχυε το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας, το οποίο εξειδικευόταν κατά περίπτωση. Στο νέο νόμο εισάγεται το τεκμήριο του 1/3 του συνολικού χρόνου για τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο. Αν καταλαβαίνω καλά από τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η συζήτηση αυτού του άρθρου όταν ψηφιζόταν ο νόμος, διότι πρέπει να πούμε ότι είναι νόμος πλέον, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προβληματικό στην εξειδίκευσή του. Μπορείτε να μας πείτε τι αλλάζει? Ποια είναι η δική σας προσέγγιση? Ωραία. Να πούμε ότι η επικοινωνία και το δικαίωμα επικοινωνίας με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το παιδί είναι ένα ιερό δικαίωμα στο οικογενειακό δίκαιο, το οποίο είχε επαρκώς σεβασμό στις δικαστικές αποφάσεις.
η αγωνία του νομοθέτη εδώ να εισάγει ένα τεκμήριο στο 1 τρίτο του συνολικού χρόνου, μπορούμε λίγο να την ερμηνεύσουμε κάνοντας μια παραδοχή ότι έχει παρατηρηθεί σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις μαμάδες να μην σέβονται αυτό το ιερό δικαίωμα επικοινωνίας, είτε εκβιάζοντας τον πατέρα για διατροφή, ναι, είτε βάζοντας εμπόδια στην επικοινωνία. Αλλά αυτό το πρόβλημα που όντως εντοπίζεται σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι πρόβλημα του νόμου. Ο νόμος είναι σαφής και η δικαστική πρακτική και η νομολογία είναι ξεκάθαρη στο σεβασμό. Δεν είναι η εφαρμογή του. Στην εφαρμογή του θα θέλαμε βοήθεια. Εδώ θα βοηθούσε το θεσμός του Οικογενειακού Δικαστηρίου, όπου θα μπορούσε να πλαισιωθεί μια τέτοια παραβατική συμπεριφορά με τις ανάλογες συμβουλές και καθοδήγηση, και σε ακραίες περιπτώσεις ίσως και να εξαναγκαστεί μέσα σε ένα ασφαλές πλαίσιο. Ας πάμε λοιπόν τώρα στο τι ισχύει χοντρικά, να σας πω έτσι. Μία συνηθισμένη δικαστική απόφαση δίνει επικοινωνία στον γονέα που δεν έχει την επιμέλεια ως εξής: κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο του μήνα, 2 με 3 απογεύματα την εβδομάδα, μία εβδομάδα Χριστούγεννα, μία Πάσχα και ένα μήνα το καλοκαίρι. Ο ελεύθερος χρόνος του παιδιού ήδη έχει σοφά από το δικαστή μοιραστεί στη μέση. Αυτό είναι μέχρι είναι τώρα το δεδομένο που ίσχυε μέχρι τώρα. Ναι, είναι ναι, το δεδομένο. Ναι, ναι. Αυτό όμως αν το αθροίσουμε μάλλον δεν μας βγάζει το 1 τρίτο. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς θα ερμηνεύσουμε να μπει αυτό το 1 τρίτο παραπάνω. Αυτό το παραπάνω μπαίνει είτε δίνοντας στο γονέα που δεν έχει την επιμέλεια, εάν πρέπει να το εφαρμόσουμε έτσι, ναι, αν πρέπει να το εφαρμόσουμε μπαίνει ως εξής: είτε θα δώσουμε στο γονέα που δεν έχει την επιμέλεια όλο τον ελεύθερο χρόνο του παιδιού για να συμπληρωθεί το 1 τρίτο του συνολικού χρόνου, είτε θα πρέπει να εισάγουμε την εναλλασσόμενη κατοικία πάλι ως επιλογή, ώστε να μοιραστεί ισόχρονα με το 1 τρίτο και στο γονέα που δεν έχει την επιμέλεια. Άλλωστε, αυτή ήταν και η παρατήρηση του Σταθόπουλου στην Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, που εισηγήθηκε και τοποθετήθηκε πάνω στις αλλαγές αυτές, και δεν είναι δική μου πρωτότυπη σκέψη, ότι πρόκειται για έμεση εισαγωγή της εναλλασσόμενης κατοικίας. Μάλιστα. Κυρία Ζαχίλα, από την εμπειρία σας στα διαζευμένα ζευγάρια, είναι εφικτή η υλοποίηση του τεκμηρίου αυτού, του 1/3 που μόλις ανέφερε η κυρία Κάβαλο? Το 1 τρίτο του συνολικού χρόνου δημιουργεί γονείς κατά τη γνώμη μου δύο ταχυτήτων. Ο γονιός που κάνει την καθημερινή λάτρα, ας μου επιτραπεί ο όρος, και ο άλλος που θα παίρνει το παιδί τον ελεύθερο χρόνο. Τι συνέπειες βλέπετε εσείς ως ψυχολόγος να παράγονται, να δημιουργούνται στο παιδί από μια τέτοια εφαρμογή? Ναι, καταρχάς δεν είναι κατανοητή γιατί να υπάρχει αυτή η αναγκαιότητα, όπως είπε και η συνομιλήτριά μας η κυρία Δόξα. Δηλαδή δεν μπορεί να βάζουμε για όλα υποχρεωτικούς όρους. Δεν είναι απαραίτητο σε αυτή την περίπτωση, έτσι. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε στο γονιό να περάσει ποιοτικό χρόνο με το παιδί του, βάζοντάς του χρονικά όρια. Και ο ποιοτικός χρόνος δεν είναι κατά ανάγκη ο χρόνος που θα περνάει σίγουρα σε δύο ξεχωριστές κατοικίες, και αυτό έχει υπογραμμιστεί επανειλημμένα ότι τελικά εκεί θα καταλήξει το πράγμα, να υπάρχει μια διπλή κατοικία, έτσι, που δεν ξέρω γιατί δεν λήφθηκε σοβαρά υπόψη αυτό, το οποίο ούτε σταθερότητα μπορεί να δώσει ούτε σωστή διαπαιδαγώγηση, έτσι. Η σωστή διαπαιδαγώγηση εμπεριέχει συζήτηση, εμπεριέχει ποιοτική επικοινωνία, σταθερά όρια, συνεπή έλεγχο, εκδήλωση αγάπης και τρυφερότητας, τα οποία μπορούν να δοθούν χωρίς να μετράμε τις μέρες και τις ώρες. Άρα θεωρούμε ότι είναι χωρίς νόημα αυτή η διάταξη. Κυρία Κάβαλου, καλό θα είναι νομίζω να εξηγήσουμε εδώ για να καταλαβαίνουν οι ακροατές και να μπορούν να μας παρακολουθούν ποια είναι η διαφορά, όπως αναφέρεται στο ελληνικό δίκαιο, της γονικής μέρημνας και της επιμέλειας. Καλώς. Γιατί πολλοί μπερδεύονται με αυτούς τους όρους. Στην ελληνική θεωρία του οικογενειακού δικαίου, αυτά τα δύο είναι διακριτά μεταξύ τους, δύο διαφορετικοί όροι δηλαδή. Η γονική μέρημνα είναι το γενικό, το σύνολο, το όλον, ας το φανταστούμε σαν ένα δέντρο, αυτή είναι η γονική μέρημνα, που είναι δικαίωμα και υποχρέωση των γονιών για τα επιμέρους, που είναι η επιμέλεια, η διοίκηση περιουσίας και η εκπροσώπηση του τέκνου. Ναι. Τα επιμέρους, από τα επιμέρους η επιμέλεια είναι το πιο σημαντικό, αλλά είναι επιμέρους όμως, ξαναλέω, της γονικής μέρημνας, και η επιμέλεια περιλαμβάνει πράξεις όπως η ανατροφή, η επίβλεψη, η μόρφωση, η εκπαίδευση του παιδιού, και είναι αυτό το οποίο μοιράζουμε στο δικαστήριο χωρίς ποτέ να επέμβουμε επί της γονικής μέρημνας. Αυτό δεν διαταράσσεται.
η γονική μέρημνα, σύμφωνα με την νομολογία που έχει διαμορφωθεί, αφαιρείται σε πάρα πολύ ακραίες περιπτώσεις που όντως είναι διαπιστωμένα κακοποιητικός ο ρόλος του γονιού πια στο παιδί. Θα παρακάτω σε αυτό. Μόνο τότε, μέχρι τώρα, μόνο τότε αφαιρούσαμε τη γονική μέρημνα. Μέχρι τώρα. Κυρία Σαχίλα, μέχρι σήμερα δεν προβλεπόταν περιπτωσιολογία για την αφαίρεση της επιμέλειας ή της γονικής μέρημνας. Σήμερα προβλέπεται για πρώτη φορά περιπτωσιολογία άσκησης κακής επιμέλειας. Στον νόμο, παραδείγματος χάρη του 1983, βασικό δομικό στοιχείο ήταν το συμφέρον του παιδιού. Θα έπρεπε να αποτελούν κριτήρια διάφορες περιπτωσιολογίες? Αν θα έχει κάποιος γονέας την επιμέλεια, θα πρέπει για κάποιον από αυτούς τους λόγους να του αφαιρείται η γονική μέρημνα? Ή μήπως παραμπερδεύουμε? Ναι, και εδώ βρίσκουμε ότι είναι λίγο τραβηγμένες οι καταστάσεις. Δηλαδή, μπορεί να λειτουργήσει αυτή η διάταξη σαν δίκοπο μαχαίρι. Ειδικά για την επικοινωνία, δεν μπορούμε να εκβιάζουμε την επικοινωνία και δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε το παιδί σαν ποινή, την αφαίρεση της επιμέλειας σαν ποινή. Αυτά είναι πράγματα που θα πρέπει να τα κρίνει ένα δικαστήριο, το οποίο βέβαια, όπως υπόθηκε, να στελεχώνεται από δικαστές οι οποίοι να είναι εκπαιδευμένοι και να έχουν, να ξέρουν το οικογενειακό δίκαιο και να έχουν εμπειρία πάνω σε αυτό και ειδική εκπαίδευση. Έτσι. Δεν μπορεί να υπάρξει δηλαδή θεραπεία απειλής. Στην ουσία μιλάμε για αυτό, για θεραπεία απειλής, την οποία δεν τη δεχόμαστε. Σαν... Απειλή με εκβιασμό το παιδί. Απειλή με εκβιασμό και με τιμωρία το ίδιο το παιδί, έτσι. Ναι. Είναι ένα πολύ μια πολύ βαριά μετακίνηση των πραγμάτων από μια σκέτη ποινή σε μια ποινή της αφαίρεσης του παιδιού. Δηλαδή, ακόμα και αν κάνει ένα λάθος ένα παιδί, ένας γονιός, πέρα από την κακοποίηση, έτσι, η κακοποίηση είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, είναι σύμφωνη. Πέρα από την κακοποίηση, ακόμα και αν κάνει κάποιο λάθος, δεν μπορεί να το αφαιρούμε το παιδί. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην δικαιούται να είναι μαζί με το παιδί του. Κυρία Καβαλού, σταθούμε τώρα σε αυτό που αναφέρθηκε ακροθυγώς η κυρία Ζαχίλα, στην περίπτωση της κακοποίησης. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Μια πολύ σοβαρή περίπτωση που θα έπρεπε να απαγορευόταν ακόμα και η επικοινωνία αμέσως με τον γονέα, που κατηγορείται για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Τι σημαίνει η φράση «οριστική καταδίκη»? Ποια είναι η διαφορά από το αμετάκλητο και γιατί εκφράζεται τόση ανησυχία από τους δικηγόρους σε όλη αυτή την ιστορία? Σύσσωμοι λοιπόν οι φορείς που προαναφέραμε, με τους οποίους ξεκινήσαμε, σύσσωμοι, αρμόδιοι φορείς, επιστημονικοί, οι φορείς προστασίας δικαιωμάτων του παιδιού, κατήγγυλαν ότι δεν είναι δυνατόν να πρέπει να περιμένουμε για αμετάκλητη ή οριστική απόφαση για να προστατεύσουμε το παιδί σε περίπτωση που κακοποιείται, βιάζεται, ασεργείται ή εκδίδεται. Αυτές οι περιπτώσεις, με την άπαξ διαπίστωση της πράξης, οφείλουμε, αν είμαστε πολιτισμένο έθνος, να προστατεύουμε τα παιδιά μας. Αυτή την άπαξ διαπίστωση της πράξης είναι που σας είπα και αρχικά ότι οφείλουμε να θεσπίσουμε. Πρέπει να φτιάξουμε το πλαίσιο στο οποίο θα διαπιστώνεται η πράξη αναμφίβολα μέσα σε μία συνεδρίαση όλων των αρμοδίων και με αυτό το έναυσμα έπειτα το παιδί να προστατεύεται ρητός. Αντί αυτού βλέπουμε να τοποθετείται σε μία άσχετη περιπτωσιολογία κακής άσκησης γονικής μέρημνας, η τόσο σοβαρή περίπτωση κακοποίησης παιδιού και μάλιστα να επιτάσσει ο νομοθέτης την οριστική απόφαση για να το προστατεύσει, πράγμα που όλοι γνωρίζουμε ότι στην Ελλάδα μπορεί να πάρει από 2-3 έως 5 χρόνια. Η ιδέα μετάκλητη μπορεί να πάρει και 10. Ευτυχώς το αμετάκλητο απαλήφθηκε, αλλά και το οριστικό, τα 5 χρόνια συνεχούς επικοινωνίας με ένα κακοποιητή γονέα, είναι νομίζω τραυματικά αρκετά. Είναι και μόνο που ακούγεται αυτό σαν έτσι όπως το περιγράφεται, είναι τρομακτικό. Δηλαδή, και μάλιστα ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που έχουμε δει, και αν έχουμε δει διάφορες κακοποιητικές πράξεις από γονείς, αντιλαμβάνεται κανείς το μέγεθος. Ναι, κυρία Καβαλού. Να προσθέσω μόνο εδώ ότι υπάρχουν οι διατάξεις του ποινικού δικαίου που επίσης
θα λάβουν χώρα στην διαπίστωση ενός τέτοιου αδικήματος. Στο οικογενειακό δεν προστατεύτηκε αρκετά. Στο ποινικό υπάρχει ένα πλαίσιο. Υπάρχει πλαίσιο το οποίο... προστασίας του παιδιού, αλλά εδώ αγνοήθηκε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν θα προστατεύσουμε ένα κακοποιημένο παιδί, αλλά έχουμε τρόπους να το κάνουμε ακόμη καλύτερα και δεν θα έπρεπε, το κάναμε. Θα έπρεπε να προβλεφθεί. Και επίσης δεν το γράψαμε. Ναι. Ενώ γράφτηκαν άλλα πράγματα που ίσως σημασίας ή καθ' υπερβολή αυτά τα οποία έπρεπε. Ναι, κύριε Ζαχαρή, να ρωτήσω κάτι. Όχι, να ρωτήσω κάτι θέλω την κυρία Δόξα. Δεν θα μπορούσε να συνδυαστεί με το ποινικό δίκαιο αυτή η περίπτωση. Απευθύνονται σε διαφορετικά δικαστήρια. Α, οπότε. Αυτό απευθύνεται στο αστικό. Στο αστικό σκέλος και στη ρύθμιση της διαφοράς σε αστικό επίπεδο που είναι η δίκη της επιμέλειας, της διατροφής των ασφαλιστικών μέτρων επικοινωνίας, ενώ οι ποινικές διατάξεις που αφορούν τα αντίστοιχα δικήματα εφαρμογή έχουν στο ποινικό που μιλάμε για την ποινική καταδίκη του γονιού. Ναι. Που σημαίνει αύξηση χρόνου, αύξηση εξόδων, φαντάζομαι όλα αυτά τα οποία εάν προβλεπόταν εξ υπαρχής δεν θα... υπήρχαν. Σωστά. Σωστά. Απλά εδώ πέρα τίθεται μια δυσχέρεια στο θέμα της διαπίστωσης. Εδώ πέρα, δηλαδή, εάν υπάρχει προφανώς μια φωτογραφία ή μια μαρτυρία τρίτου, τελειώσαμε. Ορίστε η απόδειξη. Αν όμως δεν υπάρχουν τόσο χειροπιαστά στοιχεία, μπαίνουμε στη διαδικασία του πώς διαπιστώνουμε την πράξη. Και πώς αποδεικνύεται. Εκεί ναι. Χωλαίνουμε, γιατί ο καθένας φέρνει το δικό του πραγματογνώμονα. Δεν έχουμε συστήσει μια αμερόληπτη τρίτη κοινωνική υπηρεσία που να κάνει τη διαπίστωση. Έχουμε πρόβλημα. Αυτό δεν το καλύψαμε αυτό το πρόβλημα. Εάν καλύπταμε αυτό το πρόβλημα και η διαπίστωση της πράξης θα ήταν πιο ευχερής, ώστε να πούμε ότι ξεκινάμε την προστασία από εκείνη τη στιγμή. Αντί λοιπόν να καλύψουμε το κενό της προστασίας, μεταθέσαμε το χρόνο προστασίας εκεί που πια θεωρούμε την πράξη διαπιστωμένη, στην οριστική καταδίκη μετά τα 5 χρόνια. Ναι. Εκεί θα ήθελα να προσθέσω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό το σημείο. Και πρέπει πραγματικά να ευαισθητοποιηθούμε όλοι, γιατί ξέρουμε ότι η κακοποίηση δυστυχώς στα μικρά παιδιά και στους έφηβους, ίσως και σε μεγαλύτερους, συμβαίνει μέσα από το οικογενειακό περιβάλλον. Τις περισσότερες περιπτώσεις. Τις περισσότερες περιπτώσεις. Και δυστυχώς είναι και σε πολύ μεγαλύτερη έκταση από ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί με έτσι μια όχι έντονη προσέγγιση του θέματος. Υπάρχει λοιπόν η κακοποίηση πολύ σημαντική, πολύ διαδεδομένη και πραγματικά πρέπει να αγωνιστούμε για αυτό το κομμάτι και εδώ όντως έρχεται αντί να προστατεύσει και να βοηθήσει ο νομοθέτης να βοηθήσει ακριβώς να εξαλειφθεί αυτό το φαινόμενο. Ναι, θέλω να πιστεύω έτσι ότι χωρίς να ψαχτεί πέρασε αυτή η ιστορία και τώρα ίσως με περισσότερο ψάξιμο να αναδειχθούν άλλα στοιχεία, ότι δεν μπορεί να βάζεις το θήτη να έρχεται σε επαφή με το θύμα μέχρι να περάσουν 5 χρόνια, έτσι. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν κακοποιημένες μητέρες οι οποίες παίρνουν τα παιδιά τους και προσπαθούν να βρουν καταφύγιο, να απομακρυνθούν, να κρυφτούν από το θήτη σύζυγο. Δυστυχώς είναι αυτή η πραγματικότητα, έτσι. Και έρχεται το δικαστήριο τώρα να πει ότι όχι, θα φέρνεις το παιδί και θα σε βλέπω που είσαι. Έτσι. Ναι, ναι, δηλαδή ναι. Κάνουμε σαν να μην ξέρουμε τι συμβαίνει στην κοινωνία μας. Αυτό θέλω ναι, να πω. Ναι, και πολύ σωστά το επισημαίνετε και να πούμε ότι κάθε φορά που ακούμε τέτοιες περιπτώσεις όλοι ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι αμάν και τι έγινε και γιατί έγινε, ενώ βεβαίως στην προηγουμένη περίπτωση θα μπορούσε να προβλέψει ο νομοθέτης να κλείνουν αυτά τα θέματα όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ναι, και κάτι άλλο θέλω να προσθέσω τώρα, ότι η μαρτυρία, ότι είναι πολύ σημαντικό προφανώς το να έχουμε την απόδειξη της κακοποίησης που δεν είναι πάντα εφικτό, αλλά αρκετές φορές υπάρχει η αντίληψη ότι τα παιδιά μπορεί να φανταστούν πράγματα, να πουν ψέματα. Και προφανώς ισχύει και αυτό, αλλά νομίζω ότι σωστά είπε για το πλαίσιο το συνολικό η Δόξα, ότι πρέπει να υπάρχει όντως μια σωστή κοινωνική υπηρεσία πλαισιωμένη από ψυχολόγους, παιδοψυχίατρους, οτιδήποτε άλλο θέλετε επαγγελματικό κομμάτι και να λειτουργεί σωστά. Και τα παιδιά δεν λένε, δεν τείνουν να λένε ψέματα όταν βρεθούν σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Δηλαδή μπορεί να προκύψει η αλήθεια για την κακοποίηση, αρκεί να τη βοηθήσουμε με το κατάλληλο πλαίσιο, έτσι. Το οποίο δεν το δημιουργούμε.
Ναι. Ειδικά όταν μιλάμε για παιδιά, αυτό είναι, μας κάνει όλους, μας συγκλονίζει και μας κάνει να διερωτώμαστε για μια φορά για ποιο λόγο δεν προβλέπονται νομικές ρυθμίσεις τέτοιες οι οποίες να δίνουν λύσεις. Κυρία Κάβαλου, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Εδώ στις παραπάνω περιπτώσεις περιλαμβάνεται και η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του παιδιού, από ό,τι λέει ο νομοθέτης, με τον άλλον γονέα. Ποιο προβληματισμό δημιουργεί αυτή η διατύπωση? Για να πέστε μας τη γνώμη σας πάνω σε αυτό. Ένα κριτήριο που έχει τεθεί σε αυτή την περιπτωσιολογία αφαίρεσης της επιμέλειας και ίσως και της γονικής μέρημνας προς την κρίση του δικαστή, τέθηκε δηλαδή από τον νομοθέτη και θα κριθεί από τον δικαστή για να αποφασίσει σε ποιο γονέα τελικά θα αναθέσει επιμέλεια ή θα αφαιρέσει και τη γονική μέρημνα, είναι η περίπτωση διάρρηξης των σχέσεων του παιδιού με τον άλλο γονέα. Ναι. Σε αυτό και στο τι ακριβώς είναι αυτό θα μας αναλύσει μάλλον η κυρία Ζαχίλα, αλλά εγώ να πω εξ αρχής, όπως το διαβάζω, ότι μου φαίνεται παράδοξο, γιατί όπως γνωρίζουμε ο κάθε γονέας είναι αυτός που διαμορφώνει τη σχέση του με τη δική του συμπεριφορά και την ποιότητα της σχέσης του με το παιδί του, ανεξαρτήτως της ποσότητας του χρόνου, ναι. Αφού αυτό αφορά στην ποιοτική αξιοποίησή του. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε σε ένα παράδοξο. Ο γονέας που δεν φροντίζει τη σχέση του με το παιδί του θα μπορεί να στραφεί κατά του άλλου, να τον κατηγορήσει, να αποδείξει ότι φταίει αυτός, φοβερό παράδοξο, και μετά να του πάρει και το παιδί. Να το απομακρύνει δηλαδή από το γονέα που έχει δημιουργηθεί ο ασφαλής δεσμός. Ναι. Από αυτό βέβαια ελπίζουμε, από αυτό το σενάριο, που βέβαια αν συνδυαστεί και με την κακοποιητικό γονέα, ο γονέας δηλαδή ο οποίος θα ζητήσει την επιμέλεια του παιδιού και θα προσπαθήσει να αποδείξει αυτή τη διάρκεια των σχέσεων να είναι και κακοποιητικός, τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα. Από αυτό λοιπόν το σενάριο ελπίζουμε να μας διαφυλάξει μια πρόβλεψη που υπάρχει, αλλά είναι δυνητική. Υπάρχει μια δυνητική πρόβλεψη λοιπόν που δίνει στο δικαστή το δικαίωμα να ζητήσει εμπεριστατωμένη έκθεση κοινωνικού λειτουργού ή ψυχιάτρου ή ψυχολόγου. Και οπότε ο γονέας θα είναι υποχρεωμένος να την υποστεί αυτή την εξέταση. Και πιστεύουμε ότι αυτές οι περιπτώσεις που ο δικαστής θα τίνει να οδηγηθεί στην κρίση του να αφαιρέσει ολικά τη μέρημνα, θα ζητάει κάτι τέτοιο πρώτα, ώστε να υπάρχει και μια ασφαλής τοποθέτηση για το ποιο είναι το ποιόν αυτού που ζητάει την επιμέλεια ή την γονική μέρημνα. Κυρία Ζαχίλα, θέλετε να τοποθετηθείτε και εσείς πάνω στη διάρρηξη των σχέσεων γονέα και παιδιού, να μας πείτε δύο λόγια? Ναι, βέβαια. Να πω βέβαια ότι όλοι ευχόμαστε μερικά από αυτά τα σημεία και τα παράδοξα και τα, τέλος πάντων, για πρώτη φορά αντιμετωπιζόμενα να στρώσουν λίγο σε βάθος χρόνου με κάποιες ερμηνευτικές διατάξεις, παρεμβάσεις κτλ. Όλα αυτά πλέον θα γίνουν. Ναι, ας το ευχηθούμε λοιπόν. Αλλά σε πολλά μέσα κοινωνικής σε δίκτυα αναφέρθηκε για κάποιο σύνδρομο γονικής αποξένωσης, και θέλω να το πω αυτό παρότι ονομάζοντάς το του δίνουμε και λίγο βάρος. Είναι εύκολο στην επιστήμη της ψυχολογίας δυστυχώς ο καθένας να βγαίνει και να ανακαλύπτει ένα καινούριο σύνδρομο το οποίο μπορεί να εξυπηρετεί διάφορους σκοπούς, και εδώ η σκοπή είναι φανερή γιατί δεν είναι στο ελληνικό πλαίσιο, είναι σε ευρύτερο διεθνές πλαίσιο, ότι κάποιος ψυχίατρος τέλος πάντων κάποια στιγμή θέλησε να ανακαλύψει ένα σύνδρομο το οποίο θα βοηθούσε για να γίνει καθολικά υποχρεωτική και χωρίς δικαστικό έλεγχο η συνεπιμέλεια και η διπλή κατοικία. Τελικά δηλαδή ήταν ένα κυριολεκτικός κατασκεύασμα για συγκεκριμένους σκοπούς. Προφανώς δεν έγινε δεκτό στην επιστημονική κοινότητα. Εγώ τα άκουσα πρώτη φορά σε αυτά τα δίκτυα, δεν το είχα καν ξανακούσει, και ευτυχώς δεν το έχει δεχτεί κανείς, δηλαδή ούτε προφανώς τα διαγνωστικά στατιστικά εγχειρίδια των Ηνωμένων Πολιτειών, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας κτλ. Έχει απορριφθεί από εφετεία της Αγγλίας και από ανώτερα από άλλα δικαστήρια. Υπάρχει δηλαδή ο απόϊχος των άλλων κρατών και προσπαθούμε να το εισάγουμε και εδώ. Θα μου πείτε, υπάρχουν αιτίες να αποξενωθεί το παιδί από το γονιό? Προφανώς υπάρχουν, έτσι. Αυτό είναι κάτι άλλο από το να το ονομάζουμε σύνδρομο και να το
επιστημονικοποιούμε. Αυτές είναι προφανώς αυτές που ήδη αναφέρθηκαν, δηλαδή η κακοποίηση. Το παιδί που έχει κακοποιηθεί από τον γονιό δεν θέλει να τον δει, προφανώς δεν θέλει να τον δει. Και προφανώς θα κάνει οτιδήποτε για να απομακρυνθεί από εκείνον. Το παιδί που έχει δεχτεί παραμέληση, που έχει μείνει χωρίς φαγητό και ξέρω εγώ κάπου τοποθετημένο σε έναν καναπέ, δεν θα θελήσει να ξαναδεί τον γονιό. Επίσης, όταν υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο γονεϊκής σύγκρουσης και όταν υπάρχει βία και το παιδί έχει παραστεί μάρτυρας σε αυτή τη βία, δεν θα θελήσει να δει το γονιό που άσκησε τη βία. Άρα υπάρχουν αιτίες αποξένωσης, αλλά αυτές μας οδηγούν πάλι στον κακοποιητικό κύκλο, συνήθως. Έτσι. Δηλαδή, σπάνια ένα παιδί που περνάει καλά με το γονιό του θα πει ότι δεν θέλει να τον δει. Για ποιο λόγο να το κάνει? Και τα παιδιά συνήθως λένε την αλήθεια, το είπατε και πριν από λίγο με άλλη αφορμή. Τώρα, στην Ελλάδα οι κλήσεις προς την τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης ως το 15900 αυξήθηκαν κατά 230% στην πρώτη καραντίνα για βοήθεια. Ακόμα και αν δεν κακοποιούνται σωματικά τα ίδια τα παιδιά, όταν βλέπουν την κακοποίηση της μητέρας τους, αυτά δεν κακοποιούνται ήδη ψυχολογικά? Δεν έχει αρνητική επίδραση πάνω τους? Νομίζω αναφερθήκατε ήδη. Υπόθηκε αυτό, ότι ναι, προφανώς, και υπόθηκε σαν μία από αυτές τις αιτίες αποξένωσης, ότι και η υψηλή γονεϊκή σύγκρουση, όχι μόνο η βία, πολύ περισσότερο η βία, την υφίσταται και το παιδί σε έναν βαθμό. Είναι τραύμα γι' αυτό, από το οποίο θα χρειαστεί να κάνουμε κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις για να συνέρθει. Θα συνέρθει προφανώς και δύναται να συνέρθει, αυτό είναι και το μήνυμα, αλλά θα έχει υποστεί ένα τραύμα όταν έχει γίνει μάρτυρας της βίας. Συνήθως αναφερόμαστε έτσι, αλλά δυστυχώς αυτό λένε οι στατιστικές. Συνήθως ο θήτης είναι ο πατέρας και ο αποδέκτης της βίας είναι η μητέρα, σε ένα ποσοστό της τάξης του 90-95%, άρα συγγνώμη, εγώ είμαι η πρώτη που θέλω να διαχωρίζω τα φύλλα, αλλά εδώ είναι έτσι η κατάσταση, έτσι, ότι ο άντρας είναι αυτός που ασκεί συνήθως τη βία. Για το παιδί είναι πάρα πολύ σημαντικό το να έχει παρακολουθήσει τη βία. Στην ουσία είναι σαν να την έχει δεχτεί σε ένα βαθμό. Μου δίνετε την αφορμή να ρωτήσω, ανεξάρτητα τώρα από δικαστικές αποφάσεις και επιταγές, και ποιοι παράγοντες επιδρούν στην καλύτερη μακροχρόνια προσαρμογή των παιδιών μετά από ένα διαζύγιο? Είπατε, υπενυχθήκατε ότι προσαρμόζονται, βρίσκουν τον τρόπο και θεραπεύονται, αλλά ποιοι είναι εκείνοι οι παράγοντες που... Ναι, προσαρμόζονται εφόσον τα βοηθήσουμε. Εφόσον δεν θα προσαρμοστούν αυτόματα πάντα, έτσι, και αυτό εξαρτάται και από το προηγούμενο που είπαμε για τη φυσική ανθεκτικότητα του παιδιού, η οποία δεν είναι ένα φυσικό χαρακτηριστικό, δεν γεννιόνται τα παιδιά με κάποια φυσική ανθεκτικότητα, καλλιεργείται, είναι κάτι που το παίρνει μέσα από την οικογένεια και έχει σημασία, δηλαδή κάποια παιδιά τα βλέπουμε ότι είναι πιο ανθεκτικά στους τραμπαλισμούς που δέχονται στη διάρκεια της ζωής και κάποια όχι. Αυτό είναι ο ένας παράγοντας. Ο δεύτερος παράγοντας είναι οι περιορισμένες συγκρούσεις και η περιορισμένη εχθρικότητα μεταξύ των γονιών, την οποία τη νιώθει το παιδί. Να μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά, ειδικά στις μικρές ηλικίες, είναι σαν να έχουν ραντάρ και πιάνουν το συναίσθημα. Δηλαδή, ακόμα και αν οι γονείς προσπαθούν να μιλήσουν ευγενικά και μέσα τους αισθάνονται εχθρικά απέναντι στον άλλον, αυτό δεν μπορεί να κρυφτεί από το παιδί, έτσι. Οπότε να το έχουμε στο νου μας, δηλαδή, ότι εμείς ως ενήλικες θεωρούμε ότι εκφραζόμαστε μόνο με λέξεις, ενώ εκφραζόμαστε με χίλια άλλα πράγματα και το παιδί αυτά τα μη λεκτικά σημάδια και το συναίσθημα το αντιλαμβάνεται, έτσι. Άρα, το παιδί λοιπόν μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα μετά από ένα διαζύγιο, όταν υπάρχουν περιορισμένες συγκρούσεις, όταν υπάρχει περιορισμένη εχθρικότητα, όταν υπάρχει ισορροπία και ψυχική υγεία των γονιών μετά από ένα διαζύγιο, που προφανώς και εκείνοι θα δεχτούν μία διακύμανση, αλλά ευελπιστούμε και εκείνοι, ναι, ότι θα μπορέσουν να επανέλθουν. Στην ουσία, δηλαδή, η προσαρμογή των παιδιών αντανακλά την προσαρμογή των γονέων στο διαζύγιο, όπως συμβαίνει με πολλά πράγματα. Τα παιδιά μας είναι καθρέφτες μας. Η συνέπεια και η κοινή στάση των γονιών μετά το διαζύγιο είναι ένας από αυτούς τους παράγοντες. Η διαπαιδαγώγηση, έτσι όπως την περιγράψαμε, με συζήτηση, με ποιοτική επικοινωνία, με σταθερά όρια,
με συνεπή έλεγχο, με εκδήλωση της αγάπης και της τρυφερότητας, προσέξτε, όχι μόνο με αγάπη, με εκδήλωση της αγάπης, έτσι. Να είμαστε δηλαδή διαλεκτικοί γονείς, ένα περισσότερο, το να έχει βέβαια θετικές σχέσεις και με τους δύο γονείς, όχι με τον έναν, το να γίνουν ανάλογα με την ηλικία του παιδιού πάντα όλα αυτά, έτσι, το να γίνουν ανοιχτές συζητήσεις για το διαζύγιο και να εκφράσει το παιδί τις ανησυχίες του εν ώψη του, του διαζυγίου. Αυτό το γεγονότος που έτσι, συμβαίνει. Ναι. Ναι. Το να υπάρχει και συχνότητα αλλά και συνέπεια στην επικοινωνία με το γονιό με τον οποίο δεν ζει το παιδί. Το να έχει μια καλή στήριξη και στο σχολείο βέβαια. Και επίσης μία στήριξη από τον ευρύτερο κύκλο. Έτσι. Αυτοί είναι οι προβλεπτικοί παράγοντες για την καλύτερη μακροχρόνια προσαρμογή των παιδιών μετά από ένα διαζύγιο. Ουσιαστικά τα παιδιά δεν πρέπει να τα αφήνει κανείς, ιδιαίτερα όταν βιώνουν τέτοιες καταστάσεις, μόνα τους. Θα πρέπει σίγουρα και βοήθεια και έρση κουβέντα μαζί τους, αν καταλαβαίνω να το πω έτσι πιο απλά, αλλά και ψυχολογική στήριξη. Ναι, ισχύει. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τα παιδιά, ισχύει και για τους γονείς. Υπάρχει μάλιστα και ειδική συμβουλευτική διαζυγίου και οι γονείς τείνουν, υπάρχουν κάποιες, ας πούμε, έτσι, κάποια ευάλωτα σημεία μετά από ένα διαζύγιο, το να γίνουν κάποια λάθη, θέλω να πω, εκ μέρους των γονιών, με όλη τους την καλή θέληση, τα οποία καλό θα ήταν να προβλεφτούν για να μην τα... Ναι, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι, ας πούμε... το να χρησιμοποιήσουμε το παιδί σαν υποκατάστατο του ελείποντος γονιού, έτσι, κάτι που γίνεται συχνά. Να πάμε να ρωτήσω σας, κυρία Κάβαλου, στην περίπτωση που έχουμε αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλει διατροφή στο τέκνο. Αυτό τι προβλήματα δημιουργεί? Αυτή η περίπτωση μας ξαναγυρνάει έτσι λίγο πίσω στη συζήτηση, γιατί εντάσσεται στην περιπτωσιολογία, ναι, αφαίρεσης επιμέλειας ή αφαίρεσης γονικής μέρημνας. Και είναι σοβαρό να πούμε το εξής, ότι έχει παρατηρηθεί, όπως το είπαμε ξανά, σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις, ότι έχουν την επιμέλεια γονιός, είτε εκβιάζει τον άλλο γονιό με την υποχρέωση καταβολής χρημάτων, είτε του αποκόπτει το δικαίωμα επικοινωνίας για το λόγο αυτό. Ναι. Και σε αυτές τις περιπτώσεις μέχρι σήμερα, οι δικηγόροι, οι δικαστές και όσοι πλαισιώνουν τη διαδικασία, μπορούσαμε ξεκάθαρα και ρητά να διαχωρίσουμε στο γονιό που έκανε αυτή την κατάχρηση, να μειώσει το δικαίωμα επικοινωνίας του άλλου ποσοτικά, να του πούμε ότι αυτό είναι σφάλμα. Και προφανώς δεν πρέπει να το κάνει και να σεβαστεί το ιερό δικαίωμα επικοινωνίας που έχει ο άλλος γονιός. Με αυτή την εισαγωγή στο νόμο, ο νομοθέτης μας ακυρώνει. Φέρνει δηλαδή και τους δικηγόρους και τους δικαστές να συνδέσουν υποχρεωτικά το δικαίωμα επικοινωνίας, η τιμή τήρηση του δικαίωματος επικοινωνίας, με την ποινή αφαίρεσης του παιδιού. Όχι της επικοινωνίας, το τιμή τήρηση της υποχρέωσης για καταβολής διατροφής με την αφαίρεση του παιδιού. Αυτό αναφέρεται ότι θα σταθμιστεί στο δικαστήριο, ωστόσο αποτελεί μια εξειδίκευση της περίπτωσης άσκησης κακής επιμέλειας, η οποία δεν έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στο παιδί. Όπως είπαμε, άλλα είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που πρέπει να, λαμβάνουμε υπόψη. Όπως είπε η κυρία Ζαχίλα. Ναι, ναι. Κυρία Ζαχίλα, επειδή βλέπω ότι ο χρόνος τελειώνει, θα έχουμε ακόμα 5 λεπτά, 6. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Έχετε πει λίγη μέσες άκρες περίπου το ερώτημα που θα σας θέσω, το έχετε απαντήσει, αλλά θέλω να σταματήσουμε λίγο πιο εξειδικευμένα. Τα συναισθήματα που βιώνουν οι άνθρωποι που παίρνουν την απόφαση να χωρίσουν λένε ότι μοιάζουν με ένα πολύ βαρύ πένθος, με απόγνωση, με μοναξιά, εκδικητικότητα, εγωισμό κτλ. Το ερώτημα είναι πόσο μεγάλη ανάγκη συνεννόησης κατά το διαζύγιο των δύο ανθρώπων αυτών που θέλουν να χωρίσουν πρέπει να λαμβάνουν ψυχολογική υποστήριξη? Θα βοηθηθούν? Κοιτάξτε, είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις που ένα διαζύγιο μπορεί να περάσει απαλά, ακόμα και αν είναι κοινή επιθυμία και των δύο, ακόμα και αν είναι έτοιμοι από καιρό και θαραλέοι. Κάποια στιγμή θα χρειαστούν κάποια επιπλέον βοήθεια και δεν είναι κακό αυτό. Είναι όντως μια φάση ζωής πολύ δύσκολη
και πραγματικά έχει αξιολογηθεί κιόλας στην κλίμακα δηλαδή των τραυματικών γεγονότων. Το πρώτο είναι ο θάνατος και το δεύτερο είναι το διαζύγιο. Δηλαδή, είναι τόσο ψηλά. Ναι, είναι τόσο ψηλά πραγματικά. Επιδρά δηλαδή αυτή η απώλεια της σταθερότητας και μιας προδιαγεγραμμένης ζωής, επιδρά πάρα πολύ. Αυτό που είναι πολύ εντυπωσιακό που βλέπουμε στα ζευγάρια που πρόκειται να προχωρήσουν σε δικαστήριο, σε διαζύγιο, είναι ότι πριν από το χωρισμό ο καθένας περιγράφει ένα διαφορετικό γάμο. Είναι σαν να έχουμε δύο γάμους, αν ακούσετε χωριστά τον καθέναν, περιγράφει άλλα πράγματα. Έτσι. Και οι δύο εκ των υστέρων, κάποιος από τους δύο παίρνει την πρωτοβουλία να προχωρήσει και συνήθως είναι η γυναίκα. Αν και εδώ μπαίνει και η εξής μεταβλητή, ότι ο σύζυγος μπορεί ενδόμηχα ή όχι, δηλαδή γνωρίζοντάς το ή όχι, να προβαίνει σε συμπεριφορές που να σπρώξουν τη γυναίκα να πάρει την απόφαση όταν τα πράγματα έχουν στραβώσει, μιλάω έτσι. Άρα και οι δύο πιστεύουν ότι θα ήθελαν το χωρισμό για να μην νιώθουν απόρριψη και να μην νιώσουν και πλήγμα στην αυτοεκτίμησή τους, έτσι. Ο χωρισμός εκ των πραγμάτων είναι συσσόρευση απογοήτευσης και είναι κακή εμπειρία. Οπότε χρειάζονται βοήθεια. Η στήριξη είναι απαραίτητη. Ναι. Ο δεσμός του γάμου είναι σε πολλά επίπεδα, έτσι πρέπει να το σκεφτούμε και αυτό, ότι είναι συναισθηματικός, είναι σεξουαλικός, κοινωνικός, οικογενειακός, νομικός και οικονομικός. Μπορεί λοιπόν η ρήξη σε κάθε ένα από αυτά τα πεδία του γάμου να γίνεται σε διαφορετικό χρόνο. Και αυτό το καθιστά πιο επώδυνο. Έτσι. Πάντως έτσι κι αλλιώς είναι μια πολύ τραυματική εμπειρία που χρειάζεται βοήθεια και σίγουρα όταν υπάρχουν τα παιδιά χρειάζεται. Και σε κάθε περίπτωση εκτιμώ ότι θα τους βοηθήσει να ακολουθήσουν τον δρόμο που επέλεξαν όσο γίνεται πιο ανώδυνα. Ακριβώς. Κύριε Κάβαλο, θα σας κάνω μια αντίστοιχη ερώτηση, αλλά θέλω τη νομική άποψη εδώ. Είστε δικηγόρος και έχετε χειριστεί αρκετές περιπτώσεις διαζυγίων. Τι θα προτείνατε, τι θα λέγατε σε κάποιον ή σε κάποια που έχει αποφασίσει να χωρίσει και έρχεται να σας συμβουλευτεί? Σε συνέχεια, και με αυτό κλείνουμε, ναι. Ναι, σε συνέχεια της τοποθέτησης της κυρίας Ζαχίλα, σε συνέχεια ακριβώς να πω ότι είναι πολύ σοβαρό να βάλουμε πάνω απ' όλα το παιδί μας και με σεβασμό και αγάπη προς τα παιδιά μας να επιλέξουμε το συνενετικό διαζύγιο, στο οποίο μπορούμε να διαφυλάξουμε τις σχέσεις μας, καθώς είναι δεδομένο ότι η φθορά της σχέσης με τον πρώην σύζυγο στις δικαστικές αίθουσες είναι πολύ μεγάλη. Αυτή η φθορά δυστυχώς έχει αντίκτυπο στα παιδιά και φυσικά δεν αναφέρομαι στις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, στις οποίες θα πρέπει να γίνει δικαστική παρέμβαση. Αναφέρομαι στις υπόλοιπες φυσιολογικές περιπτώσεις. Ναι. Είναι σημαντικό, ακόμη και αν επιλέξουμε να πάμε στις αίθουσες των δικαστηρίων, να εμείνουμε στην αλήθεια, να μην δημιουργούμε ψεύτικα και συνωμοσιολογικά σενάρια κατά του πρώην συντρόφου μας. Ας κρατήσουμε ένα επίπεδο αξιοπρέπειας και στη δικαστική διαμάχη. Επίσης, η δικαστική διαμάχη θα τελειώσει εφόσον την έχουμε επιλέξει και αυτό που θα μείνει και θα μείνει ως το θάνατό μας ως γονείς είναι η γονεϊκή μας σχέση, η κοινή μας σχέση προς το παιδί και η ανάγκη να μοιραστούμε τις χαρές του, που έρχονται και μου το λένε αργότερα γονείς από διαζύγια συγκρουσιακά, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε γονείς. Ανά πάσα στιγμή να κρατάμε στο μυαλό μας ότι η δικαστική διαμάχη, ακόμη και αν την ξεκινήσουμε, μπορούμε να τη λήξουμε συνενετικά, ακόμη και σε εκδικασμένη υπόθεση δύναται να λυθεί να προσκομίσουμε πρακτικό συμβιβασμού και να λυθεί συμβιβαστικά ακόμη και την ίστατη στιγμή. Δεν υπάρχει σημείο της δίκης στο οποίο να μην μπορούμε να αποσυρθούμε από αυτό που έχουμε ξεκινήσει. Να προσπαθήσουμε να σεβαστούμε τον πρώην σύζυγο, να βάλουμε σε προτεραιότητα το συμφέρον του παιδιού μας, να έχουμε μπροστά μας το παιδί και ας μην το έκανε ο νομοθέτης αυτό το νομοθέτημα. Ναι, με αυτό νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε και να πούμε να σεβαστούμε όλοι ακριβώς το συμφέρον του παιδιού. Και θέλω, αγαπητές μου κυρίες, να σας ευχαριστήσω. Κυρία Ζαχίλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή Διαλογή. Και εμείς ευχαριστούμε. Νομίζω ότι ήταν μια επικοδομητική συζήτηση. Θέλω να πιστεύω ότι θα βοηθήσουμε και τις φίλες και τους φίλους ακροατές. Κυρία Κάβαλο, σας ευχαριστώ και εσάς για τη συμμετοχή σας. Και εγώ, κύριε Παυνιαδάκη, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Φίλες και φίλοι, εδώ τελειώσαμε και για την σημερινή μας εκπομπή. Ως την ερχόμενη Πέμπτη να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
Διάλογοι. Μια εκπομπή για την παιδεία, την υγεία και τον πολιτισμό. Διάλογοι. Κάθε Πέμπτη 1 με 2 το μεσημέρι με τον Αντώνη Βαμιεδάκη στο στούντιο Ρέθυμνο 980.